Καλησπέρα, είμαι Άγγελος και θέλω ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα συγχωρήσουμε κάποιες από τις φωτογραφίες μου, οι οποίες, μάλλον να το πω και έτσι, ανήκουν στην εκθαμωτική συλλογή μου. Και ταυτόχρονα θα σας κάνω και ένα mini update για τι γίνεται στο κανάλι το τελευταίο καιρό. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε τα μυστήρια. Αυτές οι τέσσερις φωτογραφίες τις χρησιμοποιήσαμε όταν είδαμε το βίντεο 15 Unsolved Codes. Σε αυτό το βίντεο μιλούσα σχετικά με 15 άλλους κώδικες. Κώδικες για αυτούς όμως. Έτσι, μπορεί και το βίντεο να μην ήταν 15, όπως στην αρχή, αλλά δεν πάμε να ήταν αρκετοί. Λοιπόν, ωραία, οπότε αυτά κάνει στην άκρη, θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Τι άλλο έχουμε εδώ? Λοιπόν, εδώ έχουμε καράβια. Ναι, και ένας αυτός κώδικας. Αυτό δεν ξέρω να το θυμάστε. Μπορεί και να μην το θυμάστε. Μπορεί να το θυμάμαι. Λοιπόν, εδώ έχουμε UFO. Εδώ έχουμε... Ποιο είναι αυτό? Α, το UFO Voynich. Εντάξει, το πιάσαμε. Α, η βαδική Feynman. Η περιγραφή Ρόχοντς, ίδιος Ροχόν, όπως γράφεται. Οπότε πάμε πάνω και αυτή την άκρη, να τα τακτοποιήσω off camera, να μην σας φωτώ όλο τον χρόνο. Ωραία, εδώ τι έχουμε. Και εδώ έχουμε καράβια. Εδώ είναι όλων των τύπων, αλλά κυρίως είχαμε εστιάσει στα ναυάγια. Α, αυτό το θυμάστε. Τα είχαμε δει όταν είχαμε το Πάσχα, το προηγούμενο Πάσχα. Α, και αυτό το θυμάμαι, το Σάντα Μαρία, το Ιωάννη Εξπρές. Μόνο να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Α, είναι πολλές φωτογραφίες βλέπω, δεν είναι λίγες. Εδώ έχουμε το World Discover, La Famille Express, το Boss 700. Όλα αυτά είχαμε δει σε βίντεο παλιότερο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω το update, να το φέρω ένα θέμα τη συλλογή μου εδώ πέρα. Επένδυση στα μάτια της χάλια. Αλλά δεν πειράζει, το πάνω διορθώνεται. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα να δούμε? Λοιπόν, σας έχω ετοιμάσει μερικά βίντεο σχετικά με gaming. Το gaming, από ό,τι έχετε καταλάβει και από τα προηγούμενα μου βίντεο, έχει επιστρέψει δυναμικά σε αυτό το κανάλι. Σας είχα πει σχεδόν από την αρχή που ξεκίνησα όλο το γράμμα του YouTube ότι αυτό το κανάλι δεν είναι μόνο αναλύσεις, δεν είναι μόνο vlogs, αλλά το πρόγραμμα έχει μέσα και λίγο gaming. Τώρα θα μου πεις, θα έγινε πως είσαι ορισμένη από αυτά τα παιχνιδιών, γιατί βλέπουμε μέσα μόνο όλα τα ίδια τα ίδια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω περιορισμένο budget, καθώς όπως ξέρετε δεν είμαι πλούσιος. Οπότε δεν έχω την άνοιξη να αγοράσω συνέχεια παιχνίδια. Θα μου άρεσε πολύ το γουτσάρο. Αλλά δεν υπάρχουν τα λεφτά. Αν υπήρχαν πολύ θα ήθελα να αγοράσω παιχνίδια. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Α, λοιπόν, εδώ πέρα τι έχουμε, εδώ πέρα έχουμε τις μούμιες, τις οποίες σας είχα υποσχεθεί
Από το προηγούμενο καλοκαίρι. Όχι αυτό που μας πέρασε, το προηγούμενο. Και ακόμα ένα άθλημα. Ναι, παιδιά, είχα μεγάλα προβλήματα με την εγγραφή εκείνη το βίντεο. Λόγω του περιορισμού έκανα από 18. Ωραία, βρήκα και τις μούμιες, ωραία, τώρα που είχα ένα μικρό άγχος. Ήταν θα τις βρω ή όχι, τελικά τις βρήκα. Τέλεια, πολύ τέλεια. Οπότε δεν θα συνέχισα να πάω να βγάλω αυτή την πίεση. Γιατί συνεχίζω το φοβόμουν. Μην πάω να βγω, γιατί εδώ πέρα η κάμερα δεν είναι καλά, εδώ μέσα. Όταν πιάσει το μυαλό μου τις τέλες του, δεν μπορώ να το ανοίξω ούτε και εγώ ίδιος. Μακάρι να μπορούσα, αλλά δυστυχώς όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται. Λοιπόν, τι σας έλεγα, εφόσον το... Ωραία, τα υπόλοιπα δεν με νοιάζουν. Τα υπόλοιπα είναι όλα χαράβια, δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Ας μην τα αφήσουμε έτσι, είναι μαύρα χάλια. Να διασύλλει το γραφείο, το οποίο είναι γεμάτο. Τι είναι αυτό? Α, μούμια. Ωραία, ωραία, ωραία. Σας έλεγα, εφόσον το gaming έχει επιστρέψει στο κανάλι μας δυναμικά, μετά από πολύ καιρό που ήταν ανενεργό, η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι μας πέρασε λόγω της ζέστης και λόγω των προβλημάτων που είχα με την υγεία μου, δεν μου επιτρέπε να παίζω καθημερινά. Αν μπορούσα να παίζω, θα παίζω κάθε μέρα. Αυτό σας εγγυώμαι. Αυτός είμαι μεγάλος οπαδός του gaming. Εντάξει, δεν είναι ο αμέτρων τόπος της αγωγίας. Παλιότερα δεν ήμουν τόσο καλά με τα παιχνίδια, δηλαδή χρειαζόμουν πολύ πιο εύκολα. Ξέρετε ότι λόγω του αυτισμού που έχω και καλό πράγμα χρειάζομαι πιο εύκολα σε κάποια πράγματα, όπως είναι το gaming, όπως είναι οι συλλογές, όπως είναι οι βόλτες, όπως είναι τα περιορισμένα ενδιαφέροντα κλπ. Αυτά τα σέτ, θα τα εξηγήσει από την αρχή του καναλιού μου. Τι έχω να πω σε αυτό? Ότι έξω κι άλλο, έχω ακόμα πολύ λίγο να δείξω στα παιχνίδια μου. Μερικά κιόλα δεν έχετε δει και ποτέ. Όπως το Breakfast, όπως το Project Cars, τα οποία τα είχα στην κατοχή μου, αλλά δεν το έκανε ποτέ review στο κανάλι μου. Τώρα θα μου πεις, μα γιατί τα έχεις παίξει ήδη, οπότε έχεις σχηματίσει μια γνώμη. Οπότε γιατί να τα ξαναπαίξεις. Γιατί δεν τα έχω βαρεθεί. Το μόνο που μένει είναι να τα βαρεθώ και μετά να τα σταματήσω. Αλλά εφόσον δεν τα βαριέμαι, γιατί να τα σταματήσω, δεν υπάρχει λόγος. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να συνεχίσω να παίζω. Το θέμα είναι ότι τώρα, αυτές τις μέρες ειδικά, έχει ξεκινήσει η σχολή. Οπότε δεν μπορώ να έχω τόσο χρόνο. Αλλά δεν θα επιτρέψω στη σχολή μου να με περιορίζετε να ανεβάζω βίντεο. Γι' αυτό τα ανεβάζω το βράδυ, δεν ανεβάζω το πρωί. Γιατί καθώ το κινητό μου το παίρνω μαζί μου. Δεν μπορώ να το έχω στο σπίτι, γιατί μπορεί να συμβεί κάτι. Άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να συμβεί τίποτα και να μην έχουμε να επικοινωνήσουμε με κάποιο τρόπο. Οπότε το παίρνω μαζί μου το τηλέφωνο μου. Ξέρετε, δεν έχω megabyte. Θα μπορούσα να ανεβάζω βίντεο στη σχολή, αλλά δεν γίνεται. Για φάνταστους λόγους. Οπότε δεν μπορώ. Θα ανεβάσω το βράδυ, να κοιμάμαι. Που είναι και το μέρος εξαγχωτικό. Δυστυχώς ο αυτισμός προκαλεί μεγάλο άγχος για όλο για το οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να κάνω μου δημιουργεί άγχος. Και μου είναι πολύ δύσκολο να το πολεμήσω. Οπότε θα ανεβάσω το βράδυ. Όπου δεν μου δημιουργεί άγχος, καθώς κοιμάμαι, οπότε δεν ξέρω τι έχει γίνει το βράδυ. Τουλάχιστον τώρα μπορώ να ανεβάζω κανονικά, όχι έχω προβλήματα, γιατί κάποιες φορές στο YouTube παθαίνει κάτι και αργεί να μου ανεβάσει τα βίντεο μου. Γιατί μπορεί να περάσει μία ώρα και να έχει πάει μόνο στο 5% μετά μου φόρτος. Τέλος πάντων, εντάξει, να μην το εστιάσουμε σε αυτό, δεν έχουμε κι άλλο να πούμε. Μπορεί να γίνεται με τα vlogs, επειδή με μετά αρκετή στα σχόλια. Αν θα συνεχίσω να κάνω vlogs πέρα στη γειτονιά μου ή κάπου αλλού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Στο εξωτερικό αποκλείεται. Αυτό δεν νόμιζα που να πάμε κάπου. Οπότε μένουμε εδώ, στην Αττική, στην Ελλάδα και προπάντως στη γειτονιά μου. Καθώς είναι κάτι που αρέσει πολύ η γειτονιά μου, εδώ πέρα έχω μεγαλώσει, άσχετα αν τα πρώτα χρόνια να πέρασε στον Πειραιά, πριν γεννηθεί η αδερφή μου κλπ. Μέναμε στον Πειραιά. Είναι Λέκα, Θημίου Λέκα. Και δεν είχα σκοπό εκεί πέρα να κάνω. Δεν είναι εύκολο να πάω στην Πειραιά να κάνω vlog. Δεν είναι μακριά. Έχουμε το τέλο είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Πάει πάρα πολύ χρόνο. Και ήξερα και από κάτω του δρόμου. Ξέρω να πάω στη γιαγιά μου, αλλά δεν ξέρω να πάω στο λιμάνι να περιηγηθώ για να κάνω τον γύρο. Θα μου πει εύκολο είναι, αν βρει το δρόμο και τα λογικά σου, θα μπορεί να πα. Εντάξει, δεν λέω, σίγουρα. Αλλά γενικά δεν μπορώ. Α, πάει καλή. Εδώ έχουμε και άλλα πράγματα που είναι στην εφησή μου. Τα vlogs συνεχίζονται εδώ πέρα στην περιοχή μου. Πάνε πολλοί δρόμοι. Πάνε πάρα πολλά μέρη. Μπούμε να πάμε να τα δούμε. Σήμερα μάλιστα έκανα ένα vlog, αλλά δεν θα ανέβει σήμερα, θα ανέβει άλλη μέρα. Σήμερα κιόλας είναι 28 Οκτωβρίου. Το βίντεο θα ανέβει αύριο αυτό εδώ. Και το vlog που θα έκανα θα ανέβει άλλη μέρα. Μάλλον η μεθαύριο, πέρα μεθαύριο θα το δω. Λοιπόν, ωραία. Εδώ πέρα έχουμε πάρα χαράβια. Για τον λόγο. Εδώ πέρα τι έχουμε, πέρα έχουμε τα μυστήρια. Μυστήρια μέρη και λοιπά. Ωραία, τα βάζω τώρα εδώ στην άκρη. Βρήκα τουλάχιστον το χρήσιμο που ήθελα να βρω. Σε αυτό το βίντεο το έκανα για να βρω αυτό που ήθελα. Απλά το έκανα για να σας το δείξω. Το βίντεο θα ονομαστεί Let's fix my hair collection. Έχω ξεδωρίσει τον τίτλο. Θα το ανεβάσω μία από τις επόμενες ώρες. Όχι δύο βίντεο την ημέρα. Αυτό θα το παρακάνουμε αρκετά. Και μετά θα έχουμε υλικό να δείξουμε. Να ανεβάσω κάθε μέρα. Αυτός αυτός είναι ο σκοπός. Να ανεβάσω καθημερινά σχεδόν. Εντάξει. Thumbnail ήταν αυτό. Τι έχουμε εδώ, εδώ έχουμε μυστήρια μέρη όπως το Gigahara, το Hoya Bachi, το Dino Big Water, το Sandis Valley και πολλά ακόμα. Αυτό εντάξει να ξεκινήσει τα μυστήρια, θα το δούμε αναλυτικά. Σε βίντεο ανάλυση. Όχι ανάλυση, βασικά λύση θα είναι. Το ελπίζω, γιατί υπάρχουν πολλοί που κλέβουν εκεί έξω, δεν λέω ονόματα. Εντάξει, μπορεί να είμαι και εγώ μέσα στη λίστα. Αλλά υπάρχουν πολλοί που κλέβουν υλικό. Και εγώ προτιμώ να τα κάνω πρώτος.
Εδώ έχουμε, θυμάστε, τα φίλες των Μαχίτες που είχαμε δει και στο κανάλι. Έχω παράπονο για το ελληνικό YouTube, κανείς δεν έχει ασχοληθεί με τα φίλες των Μαχίτες και είναι ωραίες θεωρίες. Τα ψεύδικες είναι βέβαια, αλλά είναι ωραίες. Πες να είμαι μόνος που έχω ασχοληθεί με αυτό. Ωραία, έτοιμο. Σε χωρίσε με. Πάλι καλά. Όχι, μας πείτε, μην το πήγαινε για 6 λεπτά. Μπορεί να σας κάνω και μερικά άλλα updates ότι συμβαίνει με το κανάλι. Ειδικά τώρα, το πούμε σε κρίσιμη περίοδο, ειδικά με τη σχολή μου, αλλά αυτό δεν θα με σταματήσει από το να κάνω τα βίντεο μου στο YouTube. Θα συνεχίσω και με το παραπάνω. Εντάξει, όσο πηγαίνει. Δεν θα βάζεις τώρα σε επιθέσεις. Όσο πάει θα βγάλω. Και σε ελπίζω να κάθε μέρα όπως έκανα και τώρα. Οπότε όταν το που έχω γυρίσει τις διακοπές έχω ανεβάσει πάρα πολλά βίντεο στο κανάλι. Περισσότερα από όσο φανταζόμουν. Και μπορούσα να ελπίζω. Αλλά γενικά, όπως είπε και ένας σοφός, θα αναβάζεις πολλά παρά να αναβάζεις λίγα. Το θέμα πείτε μου, λέγεται να γίνεις λίγο φιλοσοφικός. Μάλλον, παραγίνεις φιλοσοφικός. Όχι. Είμαι γαλλικός άνθρωπος, όπως και εσείς. Με βλέπετε. Λοιπόν, αυτά θα να πω. Όσο πολύ παρακολουθείτε. Χρόνια πολλά σε όλους. Σημαντικό αυτό. Έχουμε την εθνική μας γιορτή, 28 Οκτωβρίου. Α, να σας πω και αυτό για τα gaming videos. Ότι όπου να είναι, σε ένα δύο εβδομάδες, τελειώνω το Forza Horizon, Forza Motorsport 7. Και μετά θα πιάσω άλλα παιχνίδια. Πιάσω το Project Cars 1, 2, το Breakfast, το Assetto Corsa, το Assetto Corsa Fantasione, το Hot Wheels Unleashed. Αυτά τα παιχνίδια που έχω στην εδοχή μου και ακόμα δεν τα έχω δοκιμάσει καν. Επίσης θα παίξουμε πολύ Dead Rally, Dead 4 και Dead 5, το καινούριο παιχνίδι που έχω πάρει. Το οποίο να σας πω το παίρνω στην προσφορά. Α, να σας πω με τις τιμές. Το Project Cars 1 έκανε γύρω στα 40 ευρώ. Το ίδιο ισχύει για το Project Cars 2. Το Breakfast έκανε γύρω στα 30 ευρώ. Το στόχο το πήρα στην προσφορά έκανε γύρω στα 5 ευρώ. Ενώ το στόχο σε πιλιζόνι στα 15 ευρώ από τα 50 που κάνει στην αρχή. Ενώ το μοσχόζα μόνο στις πρώτες 7 το πήρα γύρω στα 15 ευρώ από τα προηγούμενα 40 που κάνε και το Dead 5 κάνει 50 ευρώ και το πήρα στα 17 ή μάλλον από κάτω το πήρα στα 20 ευρώ και είναι όλα σε 3 παιχνίδια όμως. Αυτό το αστείο κόστο κομπετιζιώνει, το αστείο κόστο κανονικό, το Dread 5 αλλά και το Breakfast είναι τα παιδιά που έχω παίξει λιγότερο. Στο Project Cars 1 έχω ασχοληθεί αρκετά και έχω παίξει αρκετά από τα αθλήματα. Και στο Project Cars 2 παίζω κυρίω Free Roam, οι δοκιμέ ή μονογόνε χωρί βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δηλαδή με άλλα λόγια, όχι με τα αθλήματα, παίζω μόνο απλά απλού αγώνε. Και γενικά αυτό. Οπότε θα δείτε πάρα πολλά gaming video από μένα τον Νοέμβριο. Και σε ελπίσουμε σε μέσα Νοέμβριο να ξεκινήσουμε πάλι οι αναλύσεις. Αυτό είναι από την αλήθεια, τόσο έχω παραμερίσει αρκετά. Αν δεν πειράζει, θα πιστεύω με δυναμικά στο κανάλι. Τα παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε. Ας να πάει 20 λεπτά και κλείνουμε το βίντεο. Αυτό θα ήθελα να πω. Χρόνια πολλά ξανά. Στην εθνική μου γιορτή. Καλά περνάτε, καλά να είσαστε και από μένα, γεια σας. Θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.